Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Πριν αρχίσουμε, βεβαίως. Θέλω να σας πω μια κουβέντα, γιατί έφυγε ένας μεγάλος δημοσιογράφος, ο Φίλιππος ο Συρίγος. Έχουμε... Ένας άνθρωπος που δεν γονάτισε ποτέ, δεν εξαγοράστηκε, έτσι. Συγκρούστηκε με θηρία και δεν κατέφυγε σε γραφεία τύπου, αλλά έκανε τη δουλειά του σε ένα αθλητικογράφος. Και να πω ότι ίσως όλοι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν τον ακούσαμε, ιδίως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω ότι από το πρωί ο Sky μεταδίδει αυτή την δυσάρεστη είδηση. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, και να ξέρετε ότι ήταν ο άνθρωπος που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια μέσω του Γκάλι και της ομάδας που πήγε περίφημα. Κύριε Πρόεδρε, βρεθήκαν τα λεφτά. Κανείς δεν θα ξεχάσει το 87. Έτσι. Στον αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Ρωσία, στη φωλή του Φίλιππα του Συρίγου, αλλά και όλη την προσπάθεια που έκανε. Ακριβώς. Για τον μπάσκετ. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, ταξίδι, λοιπόν, από όλους μας. Υπάρχουν απίστευτα θέματα. Από πού να αρχίσω? Να αρχίσω από το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης? Να αρχίσω από την περικοπή του ΕΚΑΣ και κάτω των 65 για τους αναπήρους? Να αρχίσω από το φόρο που αφορά τον ισόβιο φόρο ακινήτων, που άρχισε ως έκτακτος φόρος ΔΕΗ και κατέληξε ισόβιος φόρος? Να αρχίσω από πού? Θα πάμε και στο θέμα το δικό σας και τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία 24 ώρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο απ' όλα αφορά το θέμα του ελληνικού λαού. Η πρόταση νόμου που κατατέθηκε, την έχω εδώ στο κομπιούτερ μου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Για το 2013-16 με τις περικοπές που γίνονται. Ναι. Βλέπουμε καταρχήν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Έχουμε περικοπές 5,3 δις περιστολή δαπάνων για συντάξεις και 1,4 δις για μισθούς. Άρα όλα αυτά, το ότι δεν έρχονται νέα μέτρα, δεν θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεις, είναι ψευδή. Είναι το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι προς συζήτηση πλέον για τον προϋπολογισμό. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, η συγκυβέρνηση, είπε ακόμα μια φορά ψέματα στον ελληνικό λαό. Το δεύτερο είναι το θέμα που πολύ καλά ανεβάζεται και η ανεξάρτητη έλεγχο, που ξέρετε, το έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό και ιδίως στην έκθεση Θεσσαλονίκης, για το θέμα του πετρελαίου. Έτσι. Και λέω πετρελαίου γιατί θα πρέπει να δούμε και το πετρέλαιο κίνησης μαζί. Σωστό. Και να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Λέτε λοιπόν ένα ευρώ και αυτή τα δύο, τη στιγμή, να τελειώνουμε. Για να ξέρουν οι πολίτες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Το πετρέλαιο που βγαίνει προς πώληση, είτε για θέρμανση είτε για κίνηση από τα δηληστήρια, μάλιστα, έχει τιμή σχεδόν 0,40 λεπτά. Ό,τι είναι από εκεί και πάνω, 40 λεπτά, είναι η τιμή, είναι που κερδίζει το κράτος. Έτσι. Έτσι. Δεν κερδίζει όμως μόνο το κράτος, κερδίζουν βασικά οι λαθρέμποροι. Διότι ουσιαστικά η λαθρεμπορία πετρελαίου και στο θέρμανση αλλά και στο κίνηση, μάλιστα, είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε. Βλέπουμε δισεκατομμύρια κέρδη διαφόρων εταιριών με διαφόρους τρόπους. Είτε μέσω του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, είτε με απόκτηση πλοίων κ.ο.κ. Και τελικά, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κάθε φορά που πατάει την κάνουλα ο βενζινάς, ναι, για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης, μάλιστα, και το πετρέλαιο αυτό είναι λαθρέο, ναι, κερδίζει 90 λεπτά ο λαθρέμπορος. Μάλιστα. Σχεδόν ένα 90 ευρώ. Λεπτά. Έτσι. Σχεδόν 90 ένα ευρώ. Λεπτά. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Σχεδόν ένα ευρώ. Όπως το λέτε είναι. Εδώ λοιπόν, αυτοί που κερδίζουν καταρχήν είναι λαθρέμποροι πετρελαίου. Μάλιστα. Διότι αν υπήρχε ενιαία τιμή στο 1 ευρώ θέρμανσης και κίνησης, αυτό που λέτε, δεν θα υπήρχε το περιθώριο κέρδους των λαθρεμπόρων, αλλά και όλο αυτό το στήσιμο που γίνεται. Είστε σαφείς. Θα σας πω το εξής, το οποίο δεν το έχουμε κατανοήσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πλοία τα οποία κινούνται στο Αιγαίο, ναι, λόγω του ότι δεν λειτουργεί το VTMIS εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που φύγα εγώ από το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, τότε λειτουργούσε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των λαθρεμπορικών πλοίων. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να ξεφορτώνουν ναυτιλιακό πετρέλαιο σε όλη την Ελλάδα και να κερδίζουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν το λαθρεμπόριο. Άρα, το κύριε Πρόεδρε. Με τα τσιγάρα. Άρα, λέτε εσείς. Τα ναρκωτικά και τα όπλα. Άρα, πάμε στο ένα ευρώ. Λέμε, με το 1 ευρώ πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης. Δεν είναι δυνατόν οι λαθρέμποροι να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και το κράτος θα κερδίσει παραπάνω. Και θα ζεσταθεί και ο κόσμος. Θα είναι πιο Το θέμα της θέρμανσης έχει να κάνει με την επιβίωση του κόσμου. Μάλιστα. Διότι εδώ θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Ο ρόλος ενός κράτους κυρίαρχου είναι πρώτα απ' όλα να διασφαλίσει την επιβίωση των πολιτών και την αξιοπρεπή διαβίωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά χωριά, αλλά και στις μεγάλες πόλεις, ιδίως της Βορείου, ναι, Ελλάδος, αλλά και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Είναι τέτοιες
που θα δοκιμάσουν οικογένειες και θα πεθάνουν άνθρωποι από το κρύο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν το κράτος έχει υποχρέωση βάσει του συντάγματος να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Παιδιά θα πάνε πάλι σε σχολεία, σε παγωμένες αίθουσες και θα φύγουν πνευμονίες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Εκεί λοιπόν δεν έχει δικαίωμα καμία Τρόικα και κανένας Ράχεμπαχ και καμία κυρία Μέρκελ να Μάλιστα. έχει λόγο για το αν το ελληνικό κράτος θα διασφαλίσει την επιβίωση των Ελλήνων πολιτών. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη δυνατότητα ανάπτυξης, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Διότι θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο ταξιτζής που είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία μας ή στη Θράκη, μπορεί να μπει σε διπλανή χώρα, να βάλει πετρέλαιο, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία ή στην Αλβανία, να γεμίσει από εκεί με πετρέλαιο, το οποίο θα το πάρει σε τιμή περίπου 60% κάτω από ό,τι θα την πληρώσει εδώ. Μάλιστα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πρώτα απ' όλα δεν είναι ανταγωνιστικές, γιατί επιχειρίζουν οι μεταφορές μας. Είναι έτσι. Ιδιαίτερα σημαντικά αυτά δεν που λέτε. Δεν εισπράττει το κράτος. Μάλιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και με την παραμεθόριο, αν θέλετε, και στα νησιά. Συμβαίνει με τον τουρισμό. Διότι το κύριο κόστος πια είναι το πετρέλαιο. Μάλιστα. Ακόμα και σε αγροτικές εργασίες, οι αγρότες μας αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα. Και μπαίνουν μέσα. Γιατί με την τιμή του πετρελαίου αυτού δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν, οι ανεξάρτητοι έχουμε τρεις προτάσεις. Πρώτη πρόταση. Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης στο 1 ευρώ παντού. Βαριά φορολογία και δίμευση της περιουσίας των λαθρεμπόρων. Και τρίτον. Όποιος συλλαμβάνεται τον μαζεύουν. Μάλιστα. Και του κατάσχουν το σύνολο της περιουσίας του. Είτε εδώ είτε έξω. Τρίτον. Πετρέλαιο ναυτιλιακό για την αγροτική παραγωγή. Ώστε να μπορούν οι αγρότες μας να ξανακαλλιεργήσουν, να έχουν πρωτογενή παραγωγή. Δεν θα υπάρξει τη δυνατότητα πλέον να σπείρουν τα χωράφια. Το κόστος έχει εξφεντονιστεί. Είστε σαφείς. Πετρέλαιο θέρμανσης για εκείνους που κινδυνεύουν στην τιμή εξαγωγής από το δηληστήριο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Να βοηθήσουν την ακτοπλοεία. Ας δώσουν αντί για επιδοτήσεις, ναι, δωρεάν αν θέλετε, αφορολόγητο εντελώς, όχι ναυτιλιακό, πετρέλαιο για εκείνα τα νησιά που εξυπηρετούν και όχι να κόβουν καράβια. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά, τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να μοθετήσει. Αλλά εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση, διαβάζω ότι από σήμερα η Task Force, δηλαδή ο κύριος Ράχεμπαχ, θα πάρει 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να αναλάβει την υγεία των Ελλήνων. Είναι ένα θέμα που θα δηλαδή δούμε. Δηλαδή το Υπουργείο Υγείας πλέον παρετείται πλήρως. Το έχει ελευθεροτυπία, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτο θέμα, μου φαίνεται η ελευθεροτυπία ότι το έχει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Κύριε Πρόεδρε, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Εγώ έχουμε το διάβασα πολλά στο διαδίκτυο. Ναι. Πέστε μου, το είδατε. Πιθανώς να είναι ελευθεροτυπία. Το διάβασα στο Defensenet. Αλλά και είναι πια επιβεβαιωμένο από την κυβέρνηση. Πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορο. Κύριε Πρόεδρε, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα να επιταχύνουμε λίγο το ρυθμό μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κόβεται και το ΕΚΑΣ. Έχουμε καινούργια ιστορία τώρα για 100.000 κόσμο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, ναι, από το σχέδιο του προϋπολογισμού και όπως επίσης φαίνεται ξεκάθαρα από το νομοσχέδιο που κατεβάσατε για το 2013-2016, δηλαδή τις προβλέψεις της έκρησης επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Θέλουνε μέτρα έως το 2016 από τώρα. Εκεί είναι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Παραπάνω φόροι, λιγότερες συντάξεις, λιγότερη μισθή, παραπάνω, αν θέλετε, χαράτσια στους Έλληνες πολίτες. Και βεβαίως στην ακίνητη περιουσία, που η ακίνητη περιουσία δεν είναι μόνο ότι φορολογείται, που κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και περισσότεροι κιόλας δεν μπορούν να πληρώσουμε το ΦΑΠ. Κατάσχεται κιόλας. Κατάσχεται, αλλά προσέξτε. Διαλύεται η οικοδομή. Μία από τις κύριες, αν θέλετε, οικονομικές λειτουργίες, ιδίως στην Περαμεθόριο, αλλά και στην περιφέρειά μας, αλλά και στο κέντρο, στα μεγάλες πόλεις, είναι η οικοδομή. Όταν η οικοδομή δεν δουλεύει, γιατί ο άλλος θεωρεί πλέον κατάρα να έχει ένα σπίτι στο όνομά του, αντιλαμβάνεστε ότι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν πω εκατομμύρια, ενεργοί πολίτες είναι άνεργοι. Και το κράτος δεν εισπράττει. Όταν η κυβέρνηση Καραμαλή μείωσε τη γονική παροχή στο 1%, το κράτος εισέπρατε περισσότερο από ό,τι όταν ήταν στο 30%. Έτσι δεν είναι. Σημαίνει λοιπόν ότι η μείωση της φορολογίας θα σημαίνει και λιγότερα έσοδα για το κράτος. Ακριβώς. Το αντίθετο συμβαίνει. Λοιπόν. Και γι' αυτό τι λέμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Φορολογικό νομοσχέδιο με συνταγματική ισχύ όπως ο νόμος για την ναυτιλία, που δεν μπορεί να αλλάξει κανείς για 10 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως με εθνικό σχέδιο. Παίρνουμε μια ανάσα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
Παίρνουμε μια ανάσα γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, αλλά νομίζω θα βρούμε το βηματισμό μας στο δεύτερο ημίχρονο. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Γιατί ξέρετε, συνήθως. Ναι, τι γίνεται. Με sponsoring εταιριών όπως ο Ελληνικός Χρυσός με καθυβρίζουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Με το Βήμα FM, λέω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Μείνετε μαζί μας γιατί δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Αυτό που κρατώ κάνει 11 δις. Αυτό το χαρτί είναι όσα έκοψαν τα μνημόνια το 2012 από τους Έλληνες. 11,5 δις. Και αν βάλετε και τις παρενέργειες είναι περισσότερες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το θέμα του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει το γεφύρι της Άρτας. Και βέβαια, όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος λέει μειώστε το φόρο πετρελαίου θέρμανσης, η Τρόικα λέει όχι. Όμως, σας έχω μια έκπληξη, κύριε Πρόεδρε. Δείτε τι συμβαίνει με τους ανάπηρους. Τι λένε εσείς όμως, κύριε Αυτιά? Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Λένε όλοι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Εγώ σας λέω. Θα καταθέσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τροπολογία. Μάλιστα, εντός ημέρας. Και να δω οι βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν στα παράθυρα. Ναι. Και λένε ότι δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση και με την Τρόικα για το πετρέλαιο. Θέλω να την υπογράψουν. Μάλιστα. Ας αποδείξουν επιτέλους ότι η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Μάλιστα. Και ότι νομοθετούμε όχι κατά την εντολή της Μέρκελ, αλλά κατά την απόφαση εκείνων που έχουν τη λαϊκή εντολή. Βάλτε μέσα στην Κυριακή κοντή γιορτή. Βάλτε και μέσα στα στοιχεία που θα έχετε για το τεράστιο αυτό θέμα ότι χάθηκαν περίπου άνω των 200 εκατομμυρίων ως έσοδα από το κράτος λόγω αυτής της εξέλιξης και εισπράχθηκαν μόνο 20. Από αυτά που ξέρουμε, προσέξτε, μάλιστα. Χωρίς τη λαθρεμπορία μέσα. Μάλιστα, τώρα. Διότι δείτε, εδώ πέρα μου λένε ότι το λαθρεμπορικό πετρέλαιο υπερβαίνει το 30%. Μάλιστα. Δείτε τώρα τούτο εδώ. Θα το πίστευε κανείς ότι κόβουν το ΕΚΑΣ και κάτω των 65 για τους αναπήρους? Δείτε τι μας είπε ο διοικητής του ΙΚΑ. Ανάπηροι κάτω των 65 θα κοπεί το ΕΚΑΣ? Κόβεται. Για όνομα του Θεού. Δεν έχουν ψυχή αυτή της Τρόικας? Φρε παιδιά, κάτω των 65 ανάπηρος κόβεται το ΕΚΑΣ? Είναι διοικητά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλεος δηλαδή. Να τους βρούμε, να τους πούμε αυτό που συμβαίνει. Ανάπηροι, είναι είδες το τηλεφωνικό κέντρο, φίλες και φίλοι, αυτό το τηλεφώνημα, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες οι άνθρωποι, έτσι, απίστευτοι, έτσι, κόβεται κάτω των 65 στον αναπήρους, ναι, αλλά αυτό όμως είναι τραγικό, έτσι, δεύτερα εσείς γι' αυτό ή τρώει καυτή. Δεν είναι τραγικό? Ωραία, κόβουν το ΕΚΑΣ κάτω των 65, κόβεται και στους αναπήρους, στους ανθρώπους που έχουν τόση μεγάλη ανάγκη. Κύριε Πρόεδρε, κοντά σε αυτή την επερώτηση που θα κάνετε στη Βουλή, ερώτηση, ό,τι είναι αυτό. Είναι δολοφονία αυτό. Παρακαλώ. Αυτό είναι δολοφονία. Ένας ανάπηρος, ναι, 35 χρονών, που δεν φταίει αυτός αν είναι ανάπηρος. Μάλιστα. Η ζωή τα έφερε στα πράγματα και μακριά από κάθε ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν ανθρώπους με αναπηρία. Δηλαδή, ο ανάπηρος κάτω των 65 πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει επειδή το θέλει η Τρόικα. Και επειδή εδώ εκτελούν εντολές, έχει δικαίωμα μια κυβέρνηση να δολοφονήσει τον ανάπηρο κάτω των 65? Και να σας πω κάτι, επειδή δεν έχουν τα λεφτά. Ναι. Πόσα λεφτά είναι? Πόσα λεφτά είναι? Πόσα λεφτά είναι? Δεν είναι και κανένα μεγάλο ποσό. Τι είναι? Είναι ελάχιστο το ποσό του ΕΚΑΣ, 230 ευρώ είναι. Ας μην δώσουν, κύριε Αυτιά, τα 100 εκατομμύρια στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Τα οποία πηγαίνουν στον εργολάβο εκδότη του Μέγαρου Μουσικής. Ας μην δώσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ στο ίδρυμα που διευθύνει ο αδελφός του Πρωθυπουργού για την προστασία του κόκκινου σκαθαριού για το Φίνικα. Ας σταματήσουν να βάζουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις μαϊμού, κολλητών και ας απολύσουμε όλοι όσους έχουμε απεσπασμένους συμβούλους και ούτω καθεξής. Για να βρεθούν τα χρήματα, λέτε. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος, ευνοούμενο κράτος, να δολοφονεί αναπήρους κάτω των 65. Μάλιστα. Λοιπόν, τα παραμύθια αυτά, όταν έχουν να δολοφονήσουν ανθρώπους από τη μια και από την άλλη να συντηρήσουν τα βατζίδες που τους χρησιμοποιούν ως 45άρια εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων. Πάμε στο θέμα είναι τώρα. Είναι υπεύθυνη και ηθική αυτουργία για τις δολοφονίες των ανθρώπων αυτών. Ερώτημα. Αυτοκτόνησε πατέρας τριών παιδιών πριν από στο λίγο. Στο Μεσολόγγι. Το μάθαμε. Δυστυχώς είναι μια τραγική κάθε 18 είδηση. Ώρες. Ναι. Κάθε 18 ώρες αυτοκτονεί ένας άνθρωπος. Και ξέρετε κάτι?
Εδώ κάνανε μη κυβερνητική οργάνωση που τις αναθέσαν μελέτη να μετρήσει αυτοκτονίες. Καλά, είναι φοβερό. Πόσα λεφτά τις δώσανε. Είναι φοβερό αυτό. Έτσι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Πέστε μου, λοιπόν, ας βγάλουμε λοιπόν πόσα λεφτά είναι αυτά που θα πάρουν οι ανάπηροι κάτω των 65 ετών. Μάλιστα. Και ας δούμε σε πέντε κυβερνητικές οργανώσεις, σύν το Μέγαρο Μουσικής, σύν τον αδερφό του Πρωθυπουργού, πόσα δίνουν προκειμένου να έχουν εντάξει τους δικούς τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Ερώτημα. Το ΣΔΟΕ τον ψάχνει τον Πάνο τον Καμένο ή έχει έγγραφο ο Πάνος Καμένος περί του αντιθέτου? Εγώ θέλω την απάντηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Τι συμβαίνει? Το ΣΔΟΕ, ναι? Το ΣΔΟΕ και οι αρχές έχουν υποχρέωση και το ζήτησα ο ίδιος να ψάχνουν τους πάντες. Μάλιστα. Και πρώτα εμένα. Μάλιστα. Είχαμε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν σε μία λίστα που φερόταν το ΣΔΟΕ να έβγαλε και αφορούσε, λέει, την κεντρική Ελλάδα και αν εγώ έχω οικόπεδα στο Γαλαξίδι ή στην Ιταλία και το καθεξής. Καλώς το έψαχνε το ΣΔΟΕ με ανώνυμη καταγγελία, εάν το έψαχνε. Μάλιστα. Όμως εγώ, βάσει του δημοσιεύματος αυτού, κάνω στην πρώτη του μηνός Οκτωβρίου του 2012 εξώδικο προς το ΣΔΟΕ. Και? Ζητώντας να μου πούν τι καταγγελίες υπάρχουν. Πάω στο υποδικοφυλάκιο Γαλαξιδίου ότι δεν υπάρχει τίποτα στο όνομά μου και στη γυναίκα μου, στην οικογένειά μου. Πλην του πατέρα μου που είναι εκεί το χωριό καταγωγής μας. Πάω στο υποδικοφυλάκιο της Ιταίας και τα πάω μαζί όλα αυτά στο ΣΔΟΕ και πάω στον κύριο Στασινόπουλο και του λέω: θέλω να μου γνωστοποιήσετε τόσο 24 ωρών εάν υπάρχει το όνομά μου σε λίστα. Μάλιστα. Να προσκομίσω τη στοιχεία θέλετε και ο ίδιος ζητώ τον έλεγχο του προσώπου. Η απάντηση του κυρίου Στασινόπουλου προς τιμήν του στο εξώδικο στις 3/10, το έχετε το έγγραφο και παρακαλώ δείξτε το, λέει ότι σε απάντηση της από 1/10 του 12 εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας από το ενικό στο πείραμα, από το ενικό. Σε σχέση με όσα αναφέρονται, ναι, από εσάς, σωστά, ναι, στην ανωτέρω εξώδικη δήλωσή σου δεν μία λίστα στην οποία αναφέρεται το όνομά σας υπάρχει στην υπηρεσία μας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μετά τα δημοσιεύματα του Αυγούστου. Το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη απάντηση κάνω συνέντευξη τύπου και την κοινοποιώ σε όλα τα μέσα. Και στο Skype που προς τιμήν του το έπαιξε. Και βεβαίως και στον κύριο Παπαχρήστου. Το Γιώργο τον Παπαχρήστου. Την αγνοεί. Νησιώτης, απ' τη Λέρο, ναι. Επαναλαμβάνει, από πού είναι? Απ' τη Λέρο, απ' τη Λέρο. Είμαστε και φίλοι με τον Γιώργο. Στη Λέρο έχει βίλα εξοχική στη Λέρο. Είναι το σπίτι του. Πάμε παρακάτω. Γιάννη, κάνει και εκεί βίλα άλλη. Εκεί μπερδεύουν, ναι, τα σπίτια, λοιπόν, με τις βίλες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ελάτε. Ελάτε κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι το δικό σου, είναι. Εδώ πέρα σε ένα σου κάνανε επίθεση. Πάμε, Πρόεδρε. Για ένα σπίτι που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Όπως όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φορολογούνται έτσι. Πάμε, Πρόεδρε. Άλλοι κάνανε τις βίλες από πριν και άλλοι ήταν σε γραφεία τύπου. Πάμε, Πρόεδρε. Λοιπόν, ενώ τους κοινοποιώ εξώδικα. Ναι. Τους δίνω τις απαντήσεις επίσημες από το ΣΔΟΕ. Ναι. Τους δίνω την απόφαση για τον Αντρίκο Παπανδρέου, όπου ουσιαστικά για το θέμα της συκοφαντικής φήμης, για αυτά που είπα για τα CDS, με δικαιώνει. Και λέει να πληρώσει 20.000 ευρώ για δικαστικά εξειδικεύσεις του Πανδρέου. Και με δικάζει μόνο για εξύβριση, για τον είπα λαμόγιο. Ενώ γνωρίζει λοιπόν και τις δύο αλήθειες, επανέρχεται το Σάββατο για πέμπτη φορά στο ίδιο δημοσίευμα. Και το ερώτημα είναι τι άλλο μπορώ να κάνω. 4 αγωγές έχω καταθέσει. Εξώδικα όπως προβλέπει ο νόμος έχω κάνει. Έχω γνωστοποιήσει στη διοίκηση της εφημερίδας την αλήθεια. Ποια είναι η άλλη προστασία που μπορώ να λοιπόν, έχω? Λοιπόν, το επόμενο όταν είναι. Επιτίθεται πλέον σε επίθεση λάσπη. Και θα σα πω για κάτι. Ναι. Επειδή ρωτάει η ΕΣΥΑ, γιατί δεν προσφεύγω και στην ΕΣΥΑ? Διότι στην ΕΣΥΑ, με απόφαση 15 του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου σε 7 Αυγούστου 2013, ο κύριο Παπαχρήστου έχει καταδικαστεί. Και θα σα διαβάσω ένα μέρο τη απόφαση. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εγώ λέει, πιστεύω ότι. Άνθρωποι... Για τον κύριο Παπαχρήστου επισημαίνεται. Κύριε Πρόεδρε, με, είναι 30 δευτερόλεπτα. Ακούστε με. Σα παρακαλώ πολύ. Λόγω της αμεσότητας που έχουν αντιφύσει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο σχολιαστής είχε τη δυνατότητα της άμεσης επανόρθωσης αλήθειας, όπως την είχε περιγράψει η εγκαλούσα ανταυτού. Ο συνάδελφος Γιώργος Παπαχρήστος επέλεξε να υιοθετήσει αβασάνιστα τον εύκολο δρόμο των ανεύθυνων φημών και αναρτήσεων διαδικτύου. Λοιπόν, ακούστε κύριε. Λοιπόν. Αυτιά. Ελάτε. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου, ναι, σε δημοσιογράφο δύο μηνύσεις. Τη μία έκανα στον κύριο Λιάτσο. Στην εφημερίδα Παρασκευή μην και 13. Πάμε τώρα, θα πάμε. Και όταν φτάσαμε στο δικαστήριο, ο κύριος Λιάτσος προς τιμήν του. Μάλιστα. Προς τιμήν του. Είπε ότι όλα αυτά ήταν ψευδή, τα ανακαλώ
Και μάλιστα εγώ απέσυρα και την ποινική δίωξη και την αστική διεκδίκηση. Δέχομαι την κριτική και τη ζητώ την κριτική. Την αυστηρή. Αν θέλετε και με την κακή πληροφορία. Αλλά πλέον τη συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Επειδή έχω επανειλημμένως αναφερθεί στο συγκρότημα το οποίο έπαιρνε δάνεια. Λοιπόν. Από τράπεζα για την οποία ο κύριος Ρέστης βρίσκεται προφυλακισμένος. Από την FBB. Επειδή μιλάω για το Μέγαρο Μουσικής. Επειδή αναφέρομαι σε διαφημίσεις τραπεζών. Επειδή αναφέρομαι σε δανειοδοτήσεις από τράπεζες την ώρα που κόβουν από το μικρομεσαίο επαγγελματία τα 10 χιλιάρικα και κλείνει το μαγαζί και απολύεται ο κόσμος. Αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και δίνουν στον τόλ χωρίς να είναι έτοιμος για πτώχευση. Λοιπόν. 10 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια. Δέχομαι την επίθεση. Και παράλληλα, δεν υποκύπτω σε εκβιασμούς, κύριε Αυτιά, διότι το εύκολο, ξέρετε, ποιο θα ήταν. Να απαντήσω στην πρόταση του κυρίου Ψυχάρη μέσω τρίτου, να αποσύρω τις αγωγές, να στηρίξω το γιο του για δήμαρχο της Αθήνας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τώρα... και να μας φιλοξενεί όπως φιλοξενεί λοιπόν, άλλους πολιτικούς. Δεν θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε. Να ξέρουν το εξής, ότι από εδώ και πέρα ναι. θα έχουν να απαντήσουν στον νόμο. Και ο Καμένος δεν έχει με κανέναν εισαγγελέα ούτε κολλητηλίκια. Μάλιστα. Ούτε τώρα. Μπορούν να διασύρουν εισαγγελικούς διεθνικούς σαν τον Πεπόνη, που να λέει μέσα ότι εγώ τα βρήκα με τον Πεπόνη. Τον άνθρωπο τον έχω δει δύο φορές στη ζωή μου. Μία όταν ήμουν υπουργός, ήταν εισαγγελέας Πειραιά, και μια φορά στο ΣΔΟΕ. Και ποτέ, μα ποτέ, ούτε εκείνος, αλλά ούτε κι εγώ, είχαμε καμία συνομιλία και δίθεν φιλίες οι οποίες τα οδηγούσαν σε ανταλλάγματα. Δεν είναι όλοι οι δικαστές εξαγοράσιμοι. Και δεν συχνάζουν όλοι στην Αθηναϊκή Λέσχη. Τώρα. Έτσι για να τελειώνουμε. Ρώτησα και εγώ... να ξέρουν το εξής. Δεν έχω άλλο τρόπο άμυνας. Μάλιστα. Θα τρώνε μηνύσεις και αγωγές συνέχεια και θα πάμε στα δικαστήρια. Ενώπιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ρώτησα εγώ τον Γιώργο το πρωί. Του λέω: Πού ήσουν στα Γιάννενα, στη μάνα μου, μου λέει. Ήμουν 1000 μέτρα υψόμετρο στο χωριό Κράψη. Για ρώτα το σταμάτη το Μαλέλη, για να σου το πω έτσι. Ρώτα το σταμάτη το Μαλέλη να σου πει. Ναι. Όταν πήγα να βγάλει ο Μάξο Τριανταφυλόπουλο στη ζούγκλα. Ένα φθαίρετο σπίτι της οικογένειας του που παρακαλούσε γονιπετής. Και τότε ήμουν εγώ που είπα: ρε παιδιά, δεν μπορείτε να το χτυπάτε, επειδή έτυχε να ακούσω τη συζήτηση, την οικογένεια κάποιου ο οποίος είναι δημοσιογράφος, δημόσιο πρόσωπο. Χτυπήστε τον ίδιο. Τώρα λοιπόν έχουμε μία επίθεση λάσπης, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Είμαι πατέρας 5 παιδιών και πατέρα λέμε πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν μπορεί να δέχονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες τέτοια επίθεση στο πρόσωπό μου. Το παιδί μου στην Αμερική. Να διαβάζει τις βρωμιές του καθενός και εν γνώση τους, ενώ ξέρουν την αλήθεια, να βγάζουν πρωτοσέλιδα για να με πλήξουνε. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω... Και αν είναι στα Γιάννενα και ας είναι και στη Λέρο, ας είναι και στο Καπατρίτη και όπου κι αν είναι. Κύριε... Αν είναι στο σκάφος της offshore του κυρίου Ψυχάρη, κύριε Πρόεδρε, το Best Ten, κύριε το Πρόεδρε, οποίο είναι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης εγώ δεν μπορώ όλα και δεν αυτά. Ψάχνει το ΣΔΟΕ. Ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εγώ τώρα είμαι απέναντι από ένα καμένο που πυροβολεί, δεν μπορώ να διασταυρώσω τίποτα, καταλαβαίνετε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Γιώργος ο Παπαχρήστος βρέθηκε σε δευτερόλεπτα στο χωριό Κράψη 1000 μέτρα υψόμετρο, ενώ ο νόμος περί πολιτικών, δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, όταν ποιο χωριό, κύριε Αυγιά, ποιο χωριό, στο χωριό σας είπαν τον πιάσανε. Ναι, στο χωριό. Ο κύριος Παπαχρήστος. Λοιπόν, ήταν λάθος, στο χωριό κανένα του. Κράψη χωριό. 1000 μέτρα υψόμετρο. Ο κύριος Παπαχρήστος ήταν σε πεντάστερο. Ποιο χωριό. Μάλιστα. Σιγά μη άνοιγε και πίτα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Παπαχρήστος ακούστε. Ήταν σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Κύριε Πρόεδρε. 5 αστέρων στο Hotel du Lac. Κύριε Πρόεδρε. Στα Γιάννενα. Κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Έμενε στη σουιτάρα του. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Και δεν ήταν σε κανένα χωριό τη τώρα. Και τον πατέρα του. Να τα αφήσουμε αυτά. Και είναι... η αστυνομία ενήργησε βάσει αγγελική παραγγελία. Συνελήφθη όπως όλοι οι πολίτες, αλλά βέβαια αυτός δεν φόρεσε χειροπέδες. Γιατί φοράνε όλοι οι υπόλοιποι πριν των επώνυμων δημοσιογράφων, λέει ο ίδιος. Εσείς θα θέλατε να τον δείτε με χειροπέδες, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ότι ο Καμένος ήθελε να δει τον Παπαχρήστο με χειροπέδες. Ακούστε, κύριε Αυτιά. Δεν δέχομαι πλέον ναι. αυτή την επίθεση με τη συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση, να ξέρουν την αλήθεια, ναι. τη λάσπη και να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα θα έχουν τις συνέπειες. Και δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Ψυχάρης, αν λέγεται Παπαχρήστος, αν λέγεται Αυτιάς ή Καμένος. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Δεν τελειώνει αυτή η κόντρα. Δηλαδή κάποια στιγμή, ένα λεπτό, κάποια στιγμή νομίζω στο ότι... δικαστήριο. Μπορείτε να τα βρείτε, κύριε Πρόεδρε. Και τι θέλετε να κάνουμε. Μάλιστα. Να αρχίσω να γλύφω τους εκδότες Μάλιστα. και τους καναλάρχες. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι βλέπω, κύριε Αυτιά, βλέπω... θα πάμε μέχρι τέλους. Ακούστε κάτι. Ναι. Αυτή η κόντρα, η οποία
Δεν έχει αρχίσει τώρα. Εγώ πάντα συγκρουόμουν με συμφέροντα τέτοιου είδους. Θα πάμε μέχρι τέλους, όποιος επιβιώσει. Μάλιστα. Σαφής. Όποιος ζήσει. Σαφής. Και αυτά όμως δεν είναι υπεύθυνοι τα 45άρια, είναι υπεύθυνοι η ελληνική δικαιοσύνη. Και η ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει. Καταλαβαίνετε ότι εγώ βρίσκομαι στο μέσον τώρα μεταξύ δύο ανθρώπων που τους ξέρω πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ότι η θέση μου. Ναι, αλλά μην μου λέτε ότι ήταν στο χωριό τώρα και ήταν στο πεντάστερο ξενοδοχείο στη Σουήτα. Σας ευχαριστώ θερμά που βγάλατε και την αγωνία σας και όλα αυτά. Μίλησα νωρίς και καμιά με τον Γιώργο. Καμιά αγωνία δεν έχω. Να είστε καλά. Καμιά αγωνία. Ναι. Δεν έχω καμιά αγωνία. Αγωνία έχω για τον κόσμο που θα πεθάνει από το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αγωνία έχω γιατί κάθε μέρα, κάθε 18 ώρες αυτοκτονεί ένας συμπολίτης μας. Έχω αγωνία γιατί στέκουν μπουκάρι στα υπουργεία πλέον. Και υπογράφουν συμβόλαια παραχώρησης της χώρας όπως έκανε το Υπουργείο Υγείας πριν από λίγο στη Γερμανία για την υγεία των Ελλήνων. Και έχω αγωνία μέχρι ο ελληνικός λαός να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση, να καταγίνουμε μονιμωρός τα μνημόνια και τις συμβάσεις οι οποίες είναι υπογεγραμμένες ή μη υπογεγραμμένες νόμιμες ή μη νόμιμες, για μας μη νόμιμες και αντισυνταγματικές. Και αγωνία έχω μέχρι η πατρίδα μου να κυβερνάται από μια κυβέρνηση που θα την ψηφίζουν Έλληνες. Και στα Υπουργεία δεν θα έχουν τον επίτροπο της Μέρκελ να διατάσει. Σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. 12:51 πρώτα.